Common Sense. Κοινή λογική. Ο Θανάσης Λάλας κάθε μέρα λίγο πριν τις 9 παρέα με τον εαυτό του και τους άλλους. Θα πει πως φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι. Φταίνε κι οι άλλοι, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς. Φταίει κι ο Χατζηπετρής. Πώς σου φαίνεται, πώς σου φαίνεται, για πες μου, πώς σου φαίνεται αυτές τις μέρες? Τι εννοείς? Πώς σου φαίνεται που ουσιαστικά ο άλλος σε αυτό σου τη συζήτηση για τα πολιτικά? Τι γελάς, παιδάκι μου? Δεν καταλαβαίνεις ότι τα πολιτικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή μας, αλλά επειδή είσαι αυτές τις μέρες και σε φιλοξενώ εδώ, Θανασάκη μου, στο σπίτι και ξέρω ότι έχεις τα προβλήματα με τους γονείς σου, με τα πολιτικά που ο ένας τσακώνεται με τον άλλον κτλ. Αποφεύγω αυτές τις συζητήσεις και θέλω να συζητάμε γενικά. Θέλω να σε μάθω να διαβάζεις στο olafak.gr, όπου εκεί μπορείς να βρεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Εχθές που με έβαλες και διάβασα στο olafak, που με έβαλες δηλαδή.gr. Πήγα και διάβασα ένα κομμάτι, θα τρελαθείς. Όταν σου λέω ένα κομμάτι, θα τρελαθείς. Δηλαδή, τι διάβασες? Δεν φαντάζομαι να αρχίσεις να διαβάζεις τίποτα που δεν πρέπει. Όχι, αλλά διάβασα ένα κομμάτι που λέει ότι τα βατράχια που πέθαναν από υπερβολικό σεξ βρέθηκαν σε μαζικό τάφο στη Γερμανία, το ξέρεις? Τι είναι, παιδάκι μου, αυτά που λες? Τι είναι αυτό, τα βατράχια πέθαναν από υπερβολικό σεξ? Μήπως δεν διάβασες καλά? Σου λέω ειλικρινά, μια έκθεση του ΟΗΕ το 2019 έδειξε ότι τα αμφίβια, ιδίως οι βάτραχοι δηλαδή, αποτελούν τα πιο μεγάλα θύματα της κλιματικής αλλαγής. Άκου να δεις, είναι θύματα οι βάτραχοι, σου λέω, είναι θύματα. Οι βάτραχοι κάποτε ζούσαν μαζί με τους δεινόσαυρους, το ξέρεις? Έλα μωρέ, έλα, σταμάτα τώρα να λες υπερβολές. Πού το διάβασες αυτό ότι οι βάτραχοι ζούσαν μαζί με τους δεινόσαυρους? Παιδάκι μου, στο λέω ειλικρινά, στο olafak.gr το διάβασα. Είναι απίστευτο να σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα μικροσκοπικά πλασματάκια επέζησαν την εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Οι μεγάλοι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν και επέζησαν τα βατραχάκια. Δεν ξέρω με καταλαβαίνεις, όμως ένας μαζικός θάνατος έλαβε χώρα στην κεντρική Γερμανία, γαμώτο και πάλι. Τι εννοώ, τι εννοώ? Τι εννοείς, για πες μου. Η αιτία των θανάτων αυτών για πάρα πολλά χρόνια ήταν μυστήριο. Τι συνέβη με τα βατράχια? Εκατοντάδες απολιθώματα βατράχων βρέθηκαν σε ένα μαζικό τάφο στις βαλτώδεις ακτές της κεντρικής, ναι, της κεντρικής Γερμανίας. Ο τάφος, θες να μάθεις πόσο χρονολογείται? 45 εκατομμύρια χρόνια πίσω. Και ο λόγος της ύπαρξής τους εκεί έχει μπερδέψει όλους τους επιστήμονες. Έχει γίνει, τι να σου πω, τρικυμία εν κρανίο επιστημονική. Γιατί, τι συνέβη? Καταρχάς 45 εκατομμύρια χρόνια πίσω. Τι μου λες μωρέ τώρα? Μια Ιρλανδο-Γερμανική ερευνητική ομάδα βρήκε την εξήγηση. Τι συνέβη εκεί, τι συνέβη στις βαλτώδεις περιοχές? Τα βατράχια πέθαναν από εξάντληση κατά τη διάρκεια ζευγαρώματος. Δηλαδή όταν κάναν φίκι-φίκι. Πεθάναν πάνω στο φίκι-φίκι τα βατράχια. Βρήκαν επίσης αποδείξεις ότι η συμπεριφορά ζευγαρώματος των σύγχρονων βατράχων και φρύνων χρονολογείται τουλάχιστον 45 εκατομμύρια χρόνια πίσω. Καθώς απολιθώματα βατράχων μαζικών τάφων και από άλλες τοποθεσίες παρουσίασαν επίσης παρόμοια χαρακτηριστικά με τους σκελετούς που βρέθηκαν στην κεντρική Γερμανία στις βαλτώδεις περιοχές. Παιδί μου, εγώ σου είπα να μπεις στο olafak και να διαβάζεις σοβαρά πράγματα. Είναι δυνατόν, σε παρακαλώ πολύ, να πηγαίνεις και να διαβάζεις πώς πέθαναν πάνω στο σεξ τα βατράχια πριν 45 εκατομμύρια χρόνια? Η Ιρλανδο-Γερμανική ερευνητική ομάδα, αν δεν μάθεις, μελέτησε τους σκελετούς των απολιθωμένων βατράχων.
Οι παλαιοντολόγοι τράβηξαν φωτογραφίες, έκαναν σχέδια και ανέλυσαν τα πολυδόματα. Έλεγξαν πόσα οστά ήταν ακόμα στη θέση τους από το πολύ φίκι-φίκι και ποια οστά και αρθρώσεις ήταν ακόμα συνδεδεμένα. Το ξέρεις? Δηλαδή έγινε της κακομοίρας, έγινε όργιο εκεί. Σου μιλάω για όργιο βατράγων. Παιδί μου, σε παρακαλώ πολύ, ηρέμησε το μυαλό σου. Είναι δυνατόν να ασχολείσαι με τα όργια των βατράχων πριν 45 εκατομμύρια χρόνια? Δεν θα σε ξαναπάρω, δεν θα σου ξαναμιλήσω πρωί-πρωί, θα σε κλειδώνω στο δωμάτιο, σε παρακαλώ πολύ. Δεν μπορώ να ακούω αυτά τα πράγματα. Με αυτά τα δεδομένα, κατάφεραν να αποκαλύψουν τι συνέβη στους σκελετούς των βατράχων μετά το θάνατό τους και να ερμηνεύσουν τις αιτίες του θανάτου τους. Η έρευνα επίσης ανακάλυψε πολλούς σκελετούς σε ένα στρώμα ειζήματος. Γεγονός που έδειξε, φίλε μου, και εσύ και ο εαυτός σου, ακούστε το, ότι οι περισσότεροι απολυθωμένοι βάτραχοι πέθαναν μαζικά. Πολλές εκατοντάδες βάτραχοι πέθαναν σε σύντομο χρονικό διάστημα πάνω στο σεξ. Πάνω στο σεξ. Εσένα δεν σου δημιουργεί περιέργεια αυτό? Πάνω στο σεξ πέθαναν. Τα κοκαλάκια τους διαλύθηκαν. Δηλαδή τι σεξ ήταν αυτό? Πώς μπορούν να κάνουν τέτοιο οργιώδες σεξ οι βάτραχοι και οι άνθρωποι να μην μπορούν να κάνουν τίποτα παρά μόνο μέσω του Facebook? Σε ρωτώ! Μέσω του Instagram και μέσω του διαδικτύου που καταντήσαμε, ρε! Τι θα αφήσουμε πίσω μας σαν απολύθωμα? Τι θα αφήσουμε? Τους λογαριασμούς μας? Τα link? Πες μου! Αντί για σεξουαλική σχέση θα αφήνουμε link? Μη με τρελαίνεις, σου λέω! Μη με τρελαίνεις! Καλά, καλά. Ηρέμησε. Σαν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί, ρωτούσα για να μάθω κάθε τι. Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά να μάθω πως γεννιούνται τα παιδιά. Κοιτούσε ο μπαμπάς μου τη μαμάκα μου κλεφτά και μου λέγαν κι δυο τα λόγια αυτά. Ουγκαγκαμπούμ, μπουμουχή, καπακούμ, μπιρλιγκαγκά. Αουγκιγκί, αουγκιγκί, μπακαλαγκά, ουγκαγκά. Ουγκαγκαμπούμ, μπουμουχή, καπακούμ, μπιρλιγκαγκά. Αουγκιγκί, αουγκιγκί, μπακαλαγκά, ουγκαγκά. Ήταν ο Θανάσης Λάλλας και ο άλλος του εαυτός και όλοι οι άλλοι, οι υπόλοιποι, οι φίλοι του. Από τα παραπολιτικά 90,1 και σήμερα καλή σας μέρα, αύριο πάλι θα είμαστε εδώ. Ρωτώντας παίρνει βόλτες στο μυαλό σου το αργό και ρώταγα συνέχεια κι εγώ. Τι, πώς και πού και ποιος και πότε κι όταν και γιατί και μου λέγα τραβώντας μου τα αυτή. Ουκακαμπούμ, μπουμουχή, καπακούμ, μπιρλιγκαγκάμ. Αουγκιγκί, αουγκιγκί, μπακαλακα, ουγκαγκάμ. Ουκακαμπούμ, μπουμουχή, καπακούμ, μπιρλιγκαγκάμ. Αουγκιγκί, αουγκιγκί, μπακαλακα, ουγκαγκάμ. Ρωτούσα στη δουλειά το διευθυντή γιατί δεν ανεβαίνουν οι μισθοί, γιατί θα πρέπει να ψωνίζω εγώ στη λαϊκή και να έχω γίνει εικόνα μαγική. Γιατί να τη βολεύω συνεχώς με δανεικά και εκείνος μ' απαντούσε φιλικά. Ουγκαγκαμπούμ, μπουμουχή, καπακούμ, μπιρλιγκαγκά. Αουγκιγκί, αουγκιγκί, μπακαλακα, ουγκαγκά. Ουγκαγκαμπούμ, μπουμουχή, καπακούμ, μπιρλιγκαγκά. Αουγκιγκί, αουγκιγκί, μπακαλακα, ουγκαγκά. Ο γιώκας μου ρωτάει συνεχώς, μπαμπάκα μου τι πά να πει φτωχός. Τι πά να πει κονόμα, τι θα πει θα φας καλά, παιδί είναι και ρωτάει για πολλά. Του φτιάχνω χαρακτήρα, του μιλάω σοβαρά και πάντα τα απαντάω καθαρά. Ουγκαγκαμπούμ, μπουμουχή, καπακούμ, μπιρλιγκαγκάμ. Αουγκιγκί, αουγκιγκί, μπακαλακα, ουγκαγκάμ. 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 Ουγκαγκαμπούμ, μπουμουχή, καπακούμ.